Οι κάτοικοι μετρούν λοιπόν τι πληγέ του από το πέρασμα του μπάλου και εμεί συνδεόμαστε με τον Νίκο για παρακά. Βρίσκεται στην περιοχή του Αγρινίου και βλέπω, Νίκο, ότι είσαι μέσα στη λίμνη που υπερχείλησε. Όσο και αν σου φαίνεται απίστευτο, Βασίλη, δεν βρίσκομαι μέσα στη λίμνη που υπερχείλησε. Βρίσκομαι σε ένα χωράφι με τριφύλλι. Χρειάστηκε όμω να έρθουμε με βάρκα εδώ, να μπούμε σε μία βάρκα προκειμένου να είμαστε πάνω σε αυτό το χωράφι, καθώ η λίμνη Λησιμαχία έχει καλύψει τα πάντα με το νερό. Βλέπετε πόσο κοντά είναι τα σπίτια. Εδώ είναι ένα σπίτι το οποίο βρίσκεται ε, κανονικά 200 με 300 μέτρα μακριά από την όχθη τη λίμνη. Ωστόσο, όπω βλέπετε τώρα, είναι σαν ένα πάνω στην όχθη. Το νερό στο σημείο στο οποίο βρισκόμαστε είναι περίπου δύο μέτρα. Αν δείτε, θα. Προσπαθήσω να σα δείξω με το κουπί εδώ, θα το βυθίσω μέσα. Να δείτε ότι δεν μπορεί να βρει τον πάτο. Στην συγκεκριμένη περιοχή. Και όλα αυτά σε ένα χωράφι, σε μια αγροτική καλλιέργεια η οποία ήταν σπαρμένη με τρυφίλη και μάλιστα, όπω μα έλεγαν οι άνθρωποι, ήταν έτοιμοι να το οργώσουν κάποια στιγμή. Ε, αν να γυρίσουμε από την άλλη πλευρά, ε, θα σα δείξουμε και πού βρίσκεται ε, ακριβώ η, η λίμνη. Αν μπορεί να γυρίσει η κάμερα λίγο σιγά σιγά. Ε, είμαστε μαζί με τον ιδιοκτήτη τη Βάρκα, τον κύριο ε, Σπύρο ε, Καμαρέτσο, ο οποίο ε, μα φιλοξενεί και είναι και ο ιδιοκτήτη του σπιτιού εδώ, το οποίο είδαμε. Βλέπετε πίσω από τα καλάμια εκεί Κανονικά βρισκόταν η όχθη τη λίμνη. Τα νερά έχουν καλύψει τα πάντα και όπω λένε ε, οι κάτοικοι εδώ τη περιοχή, ακόμα και στι μεγάλε πλημμύρε του 2017, τέτοια εικόνα δεν είχαν αντικρίσει. Το νερό δεν είχε ανέβει ποτέ τόσο ψηλά κοντά στα σπίτια. Η αυλή του κυρίου Καραμέ... Καμαρέτσου έχει ε, πλημμυρίσει, όπω είδαμε και στα ε, πλάνα τα οποία έπαιξαν ε, στο ρεπορτάζ. Και όλα αυτά, όπω ε, λένε, γιατί δεν έχουν λειτουργήσει σωστά ε, οι και τα αποστραγγιστικά τα οποία έχουν γίνει σε συγκεκριμένη περιοχή. Ε, πρέπει να δεν γίνουν παρεμβάσει μα, δεν είναι κάτοικοι τη περιοχή, προκειμένου να γλιτώσουν από αυτόν τον βραχνά, να γλιτώσουν από την υπερχείληση τη λίμνη και έτσι να μην κινδυνεύουν και οι ίδιοι. Δεν έφυγαν χθε όταν δόθηκε η εντολή πολιτική εκένωση από τον Δήμο Αγρινίου, γιατί όπω λένε οι ίδιοι, φοβούνται ότι αν φύγουν από τι περιουσίε του, όταν γυρίσουν πίσω, θα πέσουν θύματα κλοπή, δεν θα βρουν τίποτα και έτσι προτίμησαν λοιπόν να διακινδυνεύσουν και να μείνουν εδώ, προκειμένου να διαφυλάξουν τι περιουσίε του. Και παραλαμβάνω, Νίκο, για του τηλεθεατέ, ότι εκεί που είσαι δεν είναι η λίμνη που υπερχείλησε, αλλά είναι ένα χώρο. Χορά ράφι με τριφύλι που είναι το νερό πάνω από δύο μέτρα. Σε ευχαριστώ πολύ.